παίρνουν σάλτο κλειστού του Μενιδίου. Είμαστε εδώ να παρακολουθήσουμε την αναμέτρηση μεταξύ των Hoopers και των Draft Fathers για τον δεύτερο όμιλο της D1. Τρίτη αγωνιστική και οι δύο ομάδες στο 2-0. Τεστ για τους Hoopers από ό,τι μας είπε ο Κατσάβαρος, για να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους. Θα γίνει το λάθος. Καπετανάκης Σιδέρης, Μιστακίδης Γεωργόπουλος και Τσεκούρας για τους Hoopers. Γιαννακός, Κλειράκης, Βλαχοθανάσης, Βρούτσης και Πεπονής για τους Draft Fathers. Φάουλ στην πρώτη επίθεση από τον Καπετανάκη. Παραλίγο να γίνει δεύτερο λάθος από τους Hoopers. Η μπάλα θα βγει έξω στον Γεωργόπουλο από το Σιδέρη. Τσεκούρας, Σιδέρης, θα σηκωθεί, θα στοχίσει. Ψηλά το Βάνελα Μουθανάς. Σκληράκι θα ανεβάζει. Γιαννακός. Και ο Βρούτσης θα πετύχει το πρώτο καλάθι της βραδιάς. Καπετανάκης. Θα γίνει το λάθος, κλέβει ο Σκληράκης. Μεγάλη πάση στο Γιαννακό. Ο Γιαννακός θα αφήσει στο Πεπονή. Ωραίο καλάθι για τους Draft Fathers στον εφηνιδιασμό. Μετά το λάθος του Καπετανάκη. Τσεκούρας, θα σκοράρει. Ωραίο καλάθι από τον γκάρ των Hoopers και αρχηγό της ομάδας νομίζω. Γιαννακός θα στοχίσει μαζί με Σιδέρης. Πολύ ωραία πάτηση γερά ο Μουστακίδης. Ενώ και δύο αντιπάλους στην πλάτη του, πάτησε γερά και σηκώθηκε και έκανε το 4-4. Αστοχεί ο Βρούτσης, παλεύει τώρα να τα καταφέρει. Ξεκούρασε την μπάλα, θέλει να τρέξει την ομάδα του. Θα δώσει τώρα στο Σιδέρη, δεν ήταν καλή η πάσα του. Θα σηκωθεί πάλι ο Μουστακίδης, θα αστοχίσει τώρα, Σκληράκη. Λαχθανάσης θα μείνει μόνος, θα πάρει το τρίποντο, θα αστοχίσει. Ωραία πάσα του Τσεκούρα, άστοχος ο Καπετανάκης. Θεωρητικά εύκολο καλά, θα κάνει και το φάουλ στη συνέχεια. Πάμε στο Λαχθανάση. Θα γίνει αλλαγή. Θα κάτσει ο Καπετανάκης και θα μπει ο Λιώκα στη θέση του. Σκληράκης θέλει να πάει προς τα μέσα. Ο Λιώκας χάσει την μπάλα από τον Λιώκα. Πέρασε την μπάλα στο Βλαχοθανάση. Πάλι Σκληράκης πατώντας τη γραμμή. Όχι, για τρεις διεκδικητές. Τρίποντα όλο Σκληράκη. 4-7, το πρώτο τρίποντο του μάτς. Διαδραστή ο Σιδέρης. Λιώκας παίρνει εσωτερική. Δεν θα καταφέρει να σκοράρει. Πολύ ωραία η κίνηση του ωστόσο. Η
Σιράκης κρατάει την μπάλα, βγάζει έξω. Γιανακός. Το Σιράκη θα πάρει δεύτερο τρίποντο. Θα το βάλει και αυτό. Αίτητη Χούπερ σε όλες τις διοργανώσεις. Μέχρι στιγμής 3 νίκες στο κύπελο, 2 νίκες στο πρωτάθλημα. Η μπάλα από τα χέρια του Πεπονή εκτός. Ο Λιώκας θα στοχίσει πάλι. Κάνει επιθετικό φάουλ, σωστά. Έσπρωξε τον αντιπαλό του. Αλλαγή πάλι ο Ματθαίος στη θέση του Τσεκούρα. Ματθαίος. Λιώκας, πολύ ωραία πάσα, γυρίζουν την μπάλα, Μιστακίδης, θα σηκωθεί, θα στοχίσει, εκείνος Σιδέρης, άστοχος και αυτός, θα λήξει η επίθεση των Χούπερς, καθώς η μπάλα δεν βρήκε στο Στεφάνι. Πίεση σε όλο το γήπεδο ζητάει ο Κατσάφαρος. Σκληράκης πάει μέχρι μέσα, θα στοχίσει όμως. Χωρίς φάουλ. Ματέος τώρα. Στο Λιώκα. Δεν κατάφερε και να πέρασε ο Γεωργόπουλο. Σκληράκης που έχει μείνει μπροστά από πριν. Δεν θα καταφέρει να σκοράρει. Σιδέρης, άλλο ένα κλέψιμο. Γιανακός. Δεν καταφέρει να σηκώσει την μπάλα από το παρκέ. Βρούτσες. Λαχανάσης εκεί πέρα. Δεν έχει αντίπαλο με το ύψος του. Σκοράρει. Και κάνει το 4-12. Καλησπέρα. Ο Ματέος θα κερδίσει το φάλο του Σκληράκη. Θα πάει στις βολές. Θα βάλει την πρώτη βολή. Δύο στις δύο. Πέρασε το μάτι τώρα ο Χριστόφορος για τους Draft Fathers. Στες τους Σκληράκη. Έχει μπει και ο Μπίσας για τους Hoopers. Έκανε ο Γεωργόπουλος. Γιανακός. Δεν θα γίνει το κλέψιμο. Βλαχοθανάσης. Θα στοχίσει ο Ματέος του Ριμόν. Λιώκας. Βλέπει η μπάλα. Φάουλ. Ο Γιανακός το παραδείχεται. Μπίθας. Θα γίνει το λάθος. Ναι, θα ολοκληρώσει το κλέψιμο Βρούτσης. Θα περάσει στον Πονή. Παρά λίγο να κλέψει ο Λιώκας απ' την άλλη. Δεν τα κατάφερε. Μπίθας.
Κατσάφαρος στο μάτς, θέση του Σιδέρη τώρα. Για πρώτη φορά στο μάτς Κατσάφαρος. 3 λεπτά για το τέλος, 6-12 το σκορ. Μέσα ο Χριστόφορος θα ασκοπήσει. Μάτσες βάζει σε άλλο ένα φάλο τον Πεπονή. Αυτό είναι το τέταρτο ομαδικό των Draft Fathers. Αλλαγή τώρα για τους Draft Fathers, θα κάτσει ο και θα μπει ο Γιαννάκος που κατευθύνεται εκτός και μπαίνει στο μάτς ο Μαστορόπουλος. Ο Μπίσας τώρα στην επίθεση για τους Κούπερς. Ματέος ο Κατσάβας που γίνεται από τα σκήνου, παίρνει και την μπάλα. Αύριο το Λιώκα ο Ματθαίος. Έχει μείνει και ο Μιστακίδης στην πεντάδα για τους Κούπερς. Ματθαίος. Ματθαίος κρατάει την μπάλα, σηκώνεται, αστοχή. Έχουν περάσει δύο παίχτες των Draft Fathers. Μόνοι τους μπροστά και δεν τους είδε ο Βρούτσης να τους περάσει για τον ενθουσιασμό. Μπάλα θα φτάσει στο Μαστορόπουλο από τον Χριστόφορο. Λαχθανάση θα του κλέψει πάρα πολύ ωραία ο Μουσακίδης. Ο Λιώκας πάει προς τα μέσα και σκοράρει. Ωραίο καλά με τον Λιώκα. Ετοιμάζεται και ο Λαφκίδης για τους Draft Fathers. Λαχθανάσης, αστοχή. Ματθαίος, Λιώκας, αστοχή επιθετικό πάνω Ματθαίος. Ο Μιστακίδης μόνος του δεν θα πάρει το τρίποντο, πολύ ωραία πάσα στο Λιώκα που σκοράρει. Γρήγορο 6-0 από τους Coopers που κάνουν το 10-12. Θα γίνει και το κλείσμα από τον Λιώκα, ο οποίος έχει κάνει τη διαφορά στο τελευταίο. 6 σε ρίποντα από τον Λιώκα, 8-0 για τους Coopers, 12-12, 1-16 το πρώτο δεκάλεπτο. Time out και επιστρέφουμε. Επιστρέφουμε λοιπόν. Πέρασε και ο Λαφκίδης. Το χτυπάνε τον Fathers από τα χέρια του Λαφκίδη. Από τα χέρια του Κατσάφορου η μπάλα εκτός, διόρθωσαν οι διαιτητές. Ξεκούρασε, έχει περάσει πεντάδα των Coopers. Θα φτάσει μπάλα στο Λαφκίδη, ο οποίος θα κάνει βήματα. Λάθος για τους Draft Fathers. Μια κατοχή για τους Coopers, οι οποίοι με 8-0 σερί έχουν σουφαρίσει και τώρα έχουν ευκαιρία με 53 δευτερόλεπτα απομένουν να περάσουν και μπροστά. Άστοχος ο Κατσάβαρος. Λάθος, θα κλέψει πάλι ο Λιώκας. Δώσει στον Μπίθα. Νωρίς έγινε το φάλο του Σκληράκη. Πέμπτο ομαδικό βολές για τον Λιώκα. Ο Λιώκας έχει δώσει άλλο, έχει κάνει τη μεγάλη διαφορά στο παιχνίδι για τους Coopers. Θα βάλει τη βολή. 7 σερί πόντι. Τον μάτιασα, 13-12 μπροστά οι Coopers τώρα. Χριστόφορος θα δώσει το Σκληράκι, ο οποίος έχει ήδη δύο φάουλ. Πεπονής. Πάλι Σκληράκης. Θέλει να βρει τον Λαφκίδη, μπάλα θα φτάσει στον Μαστορόπουλο, ο οποίος θα σκοθεί, θα στοχίσει, ο Λιώκας θα πάρει το rebound. 4 δευτερόλεπτα, παραγωγή να κλέψει ο Σκληράκης, ο Κατσάβαρος θα σου
σκοράρει στο τέλος της περίοδου. 13-12 σκορ πρώτο δεκαλέπτο για τους Coopers. Λοιπόν, επιστρέφουμε για το δεύτερο δεκάλεπτο. 13-12 βραχία κεφάλι για τους Coopers. Γιατί έχουν τώρα στην πεντάδα τους τον Δημάκη, τον Κατσάφαρο, τον Μισακίδη, τον Γεωργόπουλο και τον Τσεκούρα. Σκληράκης θα πάρει τώρα το τρίποντο, θα στοχίσει. Λαυκίδης, Μαστορόπουλος, Χριστόφορος και Πεπονής για τους Draft Fathers. Αλλαγή, ο Λιώκας θα μπει. Δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν ξεκίνησε. Τέλος πάντων, μπαίνει τώρα ο Γιούκας στη θέση του Μεστακίδη. Τσεκούρας θα γυρίσει μπάλα. Κατσάφαρος για τρεις, άστοχος. Επιθετικό rebound Τσεκούρας. Πολύ ωραία η πάσα του. Και το καλάθι στο Δημάκη. Ωραία φάση για τους Coopers. Παραλίγο να γίνει το κλέψιμο. Η μπάλα βρήκε πάνω στον Μαστορόπουλο, σωστά, και πέρασε εκτός. Κατοχή για τους Coopers. Δημάκης για δύο στο ράλι. Πήρε τη σκητάλη από τον Λιώκα στο σκοράρισμα Δημάκης για τους Coopers. 17-12 στο συν 5 πλέον η Πορτογαλή. Πεπονής για 3 αστοχή. Χριστόφορος το ριμπάν θα δεκόψει ο Κατσάφαρος με φάουλ, 2 βολές. Θα χάσει την πρώτη βολή. Μία στις δύο. Δίνει τέλος στο σερί των Coopers, οι οποίοι έτρεχαν σερί 13-0. Καλά θα πάλι τώρα. Μαστορόπουλος θα στοχίσει το rebound του Δημάκης. Θα γίνει το κλέψιμο από τον Γιαννακό. Περνάει ο Βρούτσης, αστοχή. Επιθετικό rebound του Μαστορόπουλος, σκοράρει. Σκληράκης τρίτο. Πρόβλημα αυτό για τους Draft Fathers. Αλλαγή ο Πεπονής στη θέση του. Τσεκούρας. Δημάκης. Αστοχή. Ο Βρούτσης πάει μέχρι μέσα, αστοχή, δεν καταφέρνει ο Λαυκίδης. Έρχεται από πίσω ο Πεπονής όμως να σκοράρει. Αντέψει τον Βολόν, θα πετάξει την μπάλα, θα σκοράρει. Πήρε την επαφή, νομίζω ότι βίασε το φάουλ, ωστόσο πέτυχε το καλαθάκι του. Μια χαρά,
Βρούτσι θέλει να πετύχει ένα τρίποντο, δεν θα τα καταφέρει. Ο Τσεκούρας άλλο ένα rebound. Θα βρει τώρα τον Δημάκη, θα σταματήσει, θα συντάρει γιατί θα στοχίσει. Ο Βρούτσις μάζεψε. Θα γίνει το κλείσμα τώρα για τους Κούπερς. Ο Γιωργόπουλο και Σιδέρη. Σιδέρης κάνει το βήμα πίσω, θα πάρει και το τρίποντο. Άστοχο. Μέσα Μαστερόπουλος, θα κερδίσει το φάουλο από την Τσεκούρα. Το παραδέχεται, σηκώνει το χέρι του. Δύο βολές. Time out τώρα. Λοιπόν, επιστρέφουμε για τις βολές του Μαστορόπουλου. Θα βάλει την πρώτη. Τόση 1-18. Δύο στις δύο, 21-19. Μία κατοχής πάλι παιχνίδι. Σιδέρης θέλει να περάσει από αριστερό διάδρομο, δεν τα κατάφερε. Ο Λιώκας αστοχή. Πήρε το ρυπάνο μας το Βερόπουλο, θα βρει το Γιαννακό. Ο οποίος έφυσε πάνω στο αντιπάλους, το αστόχησε, έκανε και το φάλι στη συνέχεια. Δεύτερο ομάδικο τώρα για τους Draft Fathers. Ο Δημάκης στο Τσεκούρα. Γεωργόπουλος. Θα βρει τον Λιώκα. Ο Δημάκης θα σηκωθεί, θα στοχίσει. Θα μαζέψει ο Λιώκα στο θετικό rebound. Πολύ ωραία προσπάθεια του Γεωργόπουλου. Πάλι Δημάκης, σκοράρει. Ο Βρούτσις θα σηκωθεί, θα σκοράρει με τα μπλου. Βρήκε το χώρο και εκτέλεσε ο Βρούτσις. Ο Λιώκας θα σκοράρει, θα πάρει και το φάλο από τον Λαυκίδη. Καλά και φάλο από τον Λιώκα. Λαχθανάς θα μπει πάλι στο μάτς. Ο Λιώκας έχει 7 πόντους, τώρα 9. Και με τη βολή θα έχει την ευκαιρία να φτάσει στους 10. Θα βάλει και τη βολή. 26-21. Το φάλα από το Δημάκη. Έκανε το φάλο στο Σιδέρης για να αλλάξουν τα μαργαρίσματα. Τα τους έπεσε πάνω του Βλαχθανάση. Λαυκίδης. Βρούτσις. Ο Μαστορόπουλος θα εκτελέσει μόνος του. Δεν θα τα καταφέρει να σκοράρει. Σιγουράς περνάει το κέντρο. Γεωργόπουλος. Λιώκας. Περνάει κάτω το καλάθι, θα βρει το Δημάκη, ο οποίος δεν θα σκοράρει. Λαυκίδης. Πάει προς τα μέσα, βγάζει έξω Μαστορόπουλο. Παίρνει βήματα Μαστορόπουλος και αφήνει πάρα στο καλάθι τον Κούπερ. Δημάκης θέλει να περάσει το Σιδέρη. Θα τα καταφέρει. Στο Λιώκα γίνοντας αυτούς των βολών. Θα στοχίσει. Ο Πεπονής μαζεύει. Πολύ ωραία ο Λιώκας από πίσω. Προσπάθησε να κλείσει την πάρα. Την έβγαλε εκτός. Αλλαγές. Ο Μιστακίδης θα μπει στο μάστο στη Λιώκα. Λαυκίδης,
ο Βρούτσης μόνος του το επεξεργάζεται. Θα πάρει το τριμποντάκι, θα στοχίσει όμως. Ωραία φάση από τον Μουστακίδη που σκοράρει. Βήματα ζητούσαν από τον πάγκο οι Draft Fathers. Παραλίγο να κλείψει ο Γεωργόπουλος. Το επόμενος πάει μέχρι μέσα, θα πάει στις βολές. Το φάλο το σιδέρι. Θα κάτσει ο Ματθαίος, θα μπει στο μάτς. Άστοχη πρώτη βολή. Μέσα η δεύτερη. Του Μπεμπονή. 28-24. 2-50 για το τέλος. Του πρώτου ημιχρόνου, σε κούραση θέλησε να πει την μπάλα στο καλάθι των Draft Fathers. Άστοχος, Χριστόφορος θα περάσει το μάτς. Ματθαίος θα σηκωθεί, θα στοχίσει. Ευκαιρία για εκνηδιασμό για τους Draft Fathers με τον Βρούτσι να αστοχεί. Ο Πεπονής θα μαζέψει, θα βγάλει έξω τον Χριστόφορο. Βρούτσις για δύο, πάλι αστοχή, πάλι του Κουρμπανουίδιος και σκοράρει. Προσωπικό καλάθι από τον Βρούτσι. Ματθαίος. Σιδέρης θα σκοράρει πολύ ωραία. Θεωρόπουλος δεν θα καταφέρει να σκοράρει. Γεωργόπουλος θα κρατήσει την μπάλα, θα περάσει το Ματθαίο. 1-40 για τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Θα σηκωθεί ο Ματθαίος από την κορυφή. Θα αστοχίσει, θα παραμείνει το 30, συγγνώμη, 26. Λάχος Θανάσης, ο Βρούτσης για δύο αλτέρες στον βολό να αστοχεί. Γεωργόπουλος, θα βρει το σιδέρι, ωραία, παίρνει εκείνο στην εσωτερική, αστόχησε. Την εξωτερική γλώσσα. Θα κάνει μεταφορά ο Πεπονής. Σφίριξαν ταυτόχρονα και οι δύο διαιτητές. Ίσως ήταν το πιο ταυτόχρονο σφίριγμα στην ιστορία του μπασκετάκι. Ο Μπίθας στη θέση του Τσεκούρα για τα τελευταία 65 δευτερόλεπτα. Ματθαίος βεβαιώθηκε εκεί πέρα ο Σταγκίδης με τον Σιδέρη. Πάει προς τα μέσα ο Σιδέρης στα στοχή. Ο Μπίθας δεν καταφέρει να πάρει το rebound. Έφυγε πέρα από τα χέρια του. Χαμένη ευκαιρία για τους Hoopers. 44 δευτερόλεπτα και τώρα οι Draft Fathers έχουν ευκαιρία να μειώσουν κι άλλο. Ο Βρούτσης θα πετάξει την μπάλα, θα στοχίσει, θα τη μαζέψει και θα σκοράρει. Έχουμε καταλάβει τι θέλει να κάνει ο Βρούτσης. Γεμίζει τη στατιστική του, χάνει τα σούτ επίτηδες για να πάρει τα rebound ο ίδιος. Έξυπνο, ο Ματθαίος μέχρι μέσα θα κοπεί με φάουλ και θα πάει στις βολές. Άστο έχει πρώτη βολή. Μία στις δύο.
μπάλα για τους Rough Brothers. 11. Η μπάλα να φτάσει στον Βρούτσι, ο οποίος θα κοπεί χωρίς φάουτ. Γιωργόπουλος, Πίθας για 2. Θα στοχίσει, θα λήξει το πρώτο ημίχρονο. 31-28 για τους Coopers. Λοιπόν, επιστρέφουμε για το δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης. Coopers 31, Draft Fathers 28. Ματθαίος Σιδέρης, Γεωργόπουλος, Καπετανάκης και Δημάκης. Καλά από τον Ματθαίο. Σκληράκης, ο Δαυτίδης θα γίνει και το κλέψιμο, συγγνώμη. Λακοθανάσης, Χριστόφορος και ο Βρούτσης. Άλλο ένα λάθος τώρα για τους Hoopers. Ενέργεια από τον Ρέστο Μαντωνάγιο. Σκληράκης θα στοχίσει. Παλεύει ο Βρούτσης, θα πάρει το επιθετικό rebound. Νομίζω ότι μπορούσε να πασάρει τον Λαφανάση. Ο Χριστόφορος θα στοχίσει και ο Καπετανάκης θα κάνει φάουλ στο Λαυκίδη. Σκληράκης ο Βρούτσι, θα πάρει το σουτάκι από το πλάι, αστοχή. Γεωργόπουλος, το Καπετανάκι σκοράρει. Παράδειγμα να κλέψει ο Σιδέρης από το Σκληράκη. 35-28, Σκληράκης, θα δει το Λαυκίδη. Πάλι Σκληράκης, πάλι Χριστόφορος. Αστοχή, δεν του είχαν μαντερή μπάλα. Από τα χέρια του Βρούτσι μπάλα πέρασε εκτός. Νέα κατοχή για τους Coopers. Ματθαίος θα πάρει το σκύν του Καπετανάκη. Θα σουτάρει και για 2, πολύ άστοχος. Ο Χριστόφορος δεν κατάφερε να συγκρατήσει την μπάλα. Και έτσι οι Coopers θα έχουν 9-14 δευτερόλεπτα. Όχι, 8, συγγνώμη. 8 δευτερόλεπτα. Γεωργόπουλος σκοράρει. Σκληράκης από την κορυφή. Δεν θα καταφέρει να σκοράρει. Λαχανάσης σε time out. Ματθαίος στο Γεωργόπουλο που σκοράρει. 8-0 το σερί των Coopers. 39-28 και time out with Draft Fathers. Επιστρέφουμε λοιπόν. 39-28 για πρώτη φορά η διαφορά στο συν πάνω από τους 10 πόντους. Σκληράκης τώρα θα πάρει την μπάλα και θα κατεβάσει. Είναι με τον Γιανακό, με τον Λαυκίδη, του Βλαχοθανάση, όχι ο Βλαχοθανάση έκατσε, με τον Βρούτσι και τον Χριστόφορο, τον μπλοκ τώρα στον Λαυκίδη από τον Καπετανάκη. Ματθαίος Καπετανάκης, Γεωργόπουλος, Σιδέρης και ο Δημάκης για τους Coopers. Άστοχο τρίποντο, μάζεψε τώρα ο Γιανακός, ο οποίος δεν καταφέρει να σκοράρει. Βγήκε εκεί αυτή η άμυνα για τους Coopers. Λάθος τώρα από την πάσα του Δημάκη στον Σιδέρη. Σκληράκη. Λαυκίδης, πολύ ωραία ενέργεια, θα στοχίσει αυτή την κουρμπάντο ο ίδιος. Βήματα ο Λαυκίδης. Ο Σκληράκης είναι για πέτυχε το τρίποντο. Okay.
έχετε λίγα τρεις. Θα κάνει το λάθος, είδε τη γίνηση του Σιδέρη. Άλλαξε κατεύθυνση ο συμπαίκτης του, έγινε το λάθος. Λυράγει στο Γρούτσι που σχοράρει. Δημιούργησε χώρο με το κορμί του ο Βρούτσης. Βρέθηκε το πρώτο καλάθι της ομάδας στο δεύτερο ημίχρονο. Μετά από 3,5 λεπτά παρήκει διαφορά πάλι στους 9, κάτω από τους 10. Ωραίο το κόψιμο του Δημάκη. Όχι τόσο ωραία η πάσα του Καπετανάκη. Πάλι λάθη για τους Κούπερς. Λαυκίδης, αριστερό χου, άστοχο. Σκληράκης για 3, αστοχή. Μαζεύει ο Σιδέρης. Ματέος τον Γεωργόπουλο. Αστοχή ο Σιδέρης, μαζεύει και κερδίζει φάουλ. 2 βολές του φάουλ του Λαυκίδη. Θα βάλει την πρώτη βολή. Δύο στις δύο. 12 το επιμέρου σκορ στο δεύτερο ημίχρονο. Το 31-28 έχει γίνει 41-30. Σκληράκης κρατάει, θα περάσει τον Βρούτσι, ο οποίος θα σηκωθεί, θα σκοράρει, θα πάρει και το φάουλ κλεισμένος από δύο παίχτες. Ερχόταν επάνω και βοήθεια τρίτου. Βάλει και τη βολή, έμεσο τρίποδο τώρα για τους Τραφάδερς. 41-33. Ο Ματέος περνάει από αριστερά, πατάει, αστοχή. Σκληράκης. Χριστόφορος θα βγει, θα πάρει screen, θα σηκωθεί για 2, δεν θα σκοράρει. 5 λεπτά ακόμα. Μουστακίδης, πολύ ωραίο. Σκληράκης, θέλει να απαντήσει, θα τα καταφέρει. Σε κάθε επαφή όλοι ζητάνε φάουλ. Ο Ματέος κρατάει την μπάλα με το Σκληράκη μπροστά του. Αυτή ο Γεωργόπουλος, ο Λιώκας, θα σκοράρει. Ο Λιώκας πέρασε στη θέση του Σιδέρη, δεν το είπαμε. Και ο Μισαγγίλης στη θέση του Δημάκη. Θα πετανάξει πολύ ώρα, θα κλέψει ο Μιστακίδης. Γεωργόπουλος μέχρι μέσα θα σκοράρει. Ωραίο καλά από τους Κούπερς, οι οποίοι ανοίγουν το ρυθμό, ανοίγουν και τη διαφορά. 47-35. Σκληράκης για 3, αστοχή. Ματέος θα πάρει το σκάνδο από τον Καπετανάκη, θα του περάσει και την μπάλα, θα αστοχίσει εκείνος. Ματέος
Μαρούτσης θα σκοράρει. Επιθετικό φάουλ ήταν οι Hoopers. Ετοιμάζει ο Πεπονής και ο Βλαχός Ανάσης. Ο Ματέος πρέπει μέσα καλά και φάουλ. Όποτε θέλουν οι Hoopers σκοράρουν στην κυριολεξία. Λοιπόν, μέσα ο Βλάχος Ανάσης, θα κάτσει ο Γιαννακός. Μέσα ο Μαστερόβλος, θα κάτσει ο Χριστόφορος. Και θα κάτσει και ο Σκληράκης. Όχι, θα κάτσει ο Λαφκίδης τελικά. Θα χάσει πολύ ο Ματέος. Ο Βρούτσης για τρεις. Κοντό το σουτ, ο Γιωργόπουλος θα βρει μπαλά να κυλήσει εκτός. Γιωμπίθας στη θέση του Ματθαίου. Πίθας δεν θα καταφέρει σε κράτη στην μπάλα, θα κλέψουν οι Draftfathers. Σκληράκης θα δώσει στον Μαστορόπουλο. Γίνω στο Βρούτσι. Χαμηλά το φάουλ έχει γίνει. 2 και 20 απομένει. Κατσάφαρος Σιδέρης πάλι στο μάτς. Καπετανάκης Γεωργόπουλος εκτός. Μαστορόπουλος θα στοχίσει, ο Σιδέρης πήρε το rebound. Παραλίγο να γίνει το λάθος. Ο Λιώκας θα βρει τον Κατσάφαρο μόνος του, αυτός θα εκτελέσει, θα στοχίσει. Ο Μισαγγέλης μαζεύει, ο Σιδέρης ολοκληρώνει την ανανέωση της επίθεσης της ομάδας του. Ο Λιώκας τον πίθα, πάλι Κατσάφαρο. Γυρίζει ο Κατσάφαρος και σκοράρει. Βενίδια, 1-37. Λάχος Ανάσης θα κάνει βήματα ο ψηλός των Draftfathers. Συγγνώμη, time out και επιστρέφουμε. Λοιπόν, επιστρέφουμε από το time out. Σταθερά η διαφορά το συν 14, τώρα είναι 51-37. Σταθερά το προβάδισμα πάνω στους Hoopers. Ο Μπίθας αλλάζει κατεύθυνση, θα δεχτεί το μπλοκ από τον Μαρφανάση. Θα κάνει και το φάουλ. 1-19 για τη λήξη του τρίτου δεκαλέπτου. Μαρφανάσης δεν θα προλάβει την μπάλα, άλλο ένα λάθος. Σταγίδης θα σηκωθεί, θα στοχίσει, θα μαζέψει ο Λιώκας. Κατσάφαρος 10-10 για την επίθεση των Hoopers. Θα περάσει πολύ ωραία στο Σιδέρη, ο οποίος θα σκοράρει. Δεν είναι καθόλου υπερβολή το όποτε θέλουν σκοράρουν οι Hoopers. Ωραία ο Πεπονής, πάρα πολύ ωραία ενέργεια. Το Βλάχος Ανάση, ο οποίος θα στοχίσει. Πίθας, μεγάλη πάσα προς το Κατσάφαρο. Θα περάσει από τους κάτω του καλάθι των Draftfathers και θα εκτελέσει.
Θα το κάνει ο Μιστακίδης, θα το κάνει, θα στοχίσει. Μαζεύει ο Πεπονής 5 δευτερόλεπτα. Πάολο Μιστακίδης, βολές για τον Πεπονή. 3 και 9 για το τέλος. Άστοχη πρώτη. Μία στις δύο. Γρήγορο φάλα του Σκληράκη. Τέταρτο προσωπικό. Πίθας περνάει, Κατσάφαρος θα πάρει το τρίποντο, θα σκοράρει, μπάσερ μπίτερ τρίποντο και θα κάνει το 56-38 στο σύν 18 η διαφορά για τους Coopers. Λοιπόν, Σκληράκης, Παστορόπουλος, Λαχουθανάσης, Πεφωνής και Βρούτσης για την ανατροπή. Σιδέρης, Λιώκας, Μιστακίδης, Μπίθας και Κατσάφαρος για να διατηρήσουν το σύν 18. 56-38 μπροστά οι Coopers. Λαχοθανάσης στο Βρούτσι για τρεις μέσα. Θα κάνει βήματα, λάθος για τους Coopers. Νέα κατοχή για τους Dreadfathers. 56-41, ευκαιρία να ρίχνουν κι άλλη τη διαφορά. Πεπονής έχετε πίεση από το Σιδέρι. Παραστάσεις στο Μαστορόπουλο, πάλι Πεπονής. Θα σηκωθεί, θα στοχίσει. Το ριμπάνι μου στα κύριε. Φάουλ ο Μαστορόπουλος. Πίθα στα βερά στον Μιστακίδη. Σιδέρης θα σηκωθεί, θα στοχίσει μαζί του Λαχουθανάσης. Έχουν βγάλει δύο άμυνες οι Dreadfathers και ένα λάθος που έκανε ο Πίθας. Τρεις άστοχες επιθέσεις για τους Coopers στο ξεκίνημα. Πεπονής θα κοπεί από το Λιώκα κανονικά. Ο Πίθας θα κάνει την πάσα προς το Σιδέρι, θα καταφέρει και θα συγκράτησει την μπάλα. Θα μείνει τελικά η μπάλα στην κατοχή των Coopers. Μπίστα στον Κατσάφαρο για τρεις. Άστοχος. Ο Μπίστας θα κάνει και το φάλ στη συνέχεια. Θα μπει ο Γεωργόπουλος στη θέση του Κατσάφαρου. Πεπονής στον Λαχουθανάση, 8 δευτερόλεπτα, πάει προς τα μέσα και σκοράρει. 8 λεπτά ακόμα. 96-43. Μιστακίδης για δύο. Αστοχή, το rebound. Ο Μαστορόπουλος να πάει προς τα μέσα, θα αστοχίσει. Μαριζέρο, Λαχουθανάσης και σκοράρει. 7-0 στο ξεκίνημα οι Dreadfathers και το σκορ γίνεται 56-45. Έχουμε ματσάκι και 7,5 λεπτά ακόμα. Σιδέρης με το Βρούτ στην πλάτη του. Θα βρει το Λιώκα μόνος του αυτός. Θα στοχίσει. Ο Βρούτς θα μαζέψει το rebound. Το Πεπονής περνάει και βρίσκει το Σκληράκι.
Ο Βρούτσης μόνος του για τρεις. Άστοχος τώρα ο Λιώκας. Θα αφήσει την μπάλα να περάσει εκτός από τα χέρια του Λαφθανάση. Θα κάτσει τώρα ο Λιώκας, θα μπει ο Καπετανάκης. Καπετανάκης θέλει να βρει τον πίτσο Σιδέρη. Πάλι Καπετανάκης, πήματα Καπετανάκης. Άλλο ένα λάθος για το ψηλό τον Χούπερς. Ματθαίος το μάτι θες του Μπίθα. Μαστορόπουλος περίτεχνη η ενέργειά του. Δύσκολο αυτό που προσπάθησε. Θα παραμείνει το συν 11 για τους Χούπερς. Οπα, λάθος. Θα κερδίσει φάουλ τώρα ο Μιστακίδης. Μιστακίδης. Θα γίνει το λάθος. Κλέβει ο Μαστορόπουλος. Τεπονής, δεν πέρασε το σκληράκι. Μαστορόπουλος προς τα μέσα, δοκάρι. Μαθαίος, λάθος πάση στο Καπετανάκι. Χριστόφορος το μάτι στη θέση του Μαστορόπουλου. Θα πάρει το τρίποντο. Θα στοχίσει. 4,5 λεπτά και ακόμα δεν έχουν σκοράρει οι Hoopers, αλλά οι Draft Fathers δεν το έχουν εκμεταλλευτεί. Ματθαίος σηκώνεται και σπάει το ρόδι. '98-45, πάλι στο συν 13. Βρούτσης, χαμηλά το φάουλ λέει ο διαιτητής, ο κύριος ο Βρούτσης. Το Πονής, θα βρει τον Βλαχοθανάση, θα σηκωθεί, θα στοχίσει, έρχεται το Πεπονής από πίσω, θα τον κόψει ο Μιστακίδης με φάουλ, όμως το παραδέχθηκε ο ίδιος. Δύο βολές για τον Πεπονή, ο οποίος στο τέλος της τρίτης περίοδου είχε μία στις δύο. Να δούμε τώρα τι θα κάνει. Άστε και πρώτη βολή. Άστε και η δεύτερη. Ο Βλαχοθανάσης πάρα πολύ ωραία. Σκληράκι στον Πεπονή, ο οποίος σκοράρει. Ψηλά την άμυνα φωνάζουν από τον πάγκο. 4,5 λεπτά ακόμα. Σιδέρης κερδίζει πάνω τον Βρούτσι. Ο Δημάκης στην πεντάδα των Χούπερς, οι οποίοι είναι 6 αυτή τη στιγμή. Ο Σιδέρης θα βγει. Γεωργόπουλος εδώ από κάτω επαναφέρει και θα ξαναπάρει και την μπάλα. Με το διάδρομο πάει προς τα μέσα, κόβεται κανονικά. Χριστόφορος του κλείνει το δρόμο, ο Ματθαίος. Θα βρει τον Χριστόφορο. Θα στοχίσει εκείνος ο Βρούτσης. Θα πάρει το επιθετικό rebound. Άστοχη πολύ προσπάθειά του.
Νέα ανανέωση, βασικά δεν ήταν ανανέωση από τον Χριστόφορο, τρίποντο Πεπονής, άστοχος. Γεωργόπουλος περνάει αστοχή, Μιχταχίδης θα κερδίσει φάουλ. Time για τους Draft Fathers που επιστρέφουμε σύντομα, 3.42 για τέλος, 58-48. Λοιπόν, επιστρέφουμε από το time out για τις δύο βολές του Μιστακίδη. Το συν 10 οι Hoopers. Θα παραμείνει έτσι το σκορ προς το παρόν. Και η δεύτερη, ο Καπετανάκης θα πετάξει την μπάλα εκτός, κάτω και για τους Draft Fathers. Μαστορόπουλος πέρασε την πεντάδα, στη θέση του Χριστόφορου. Θα σκοράρει ο Βρούτσης και θα ρίξει τη διαφορά κάτω από τους 10. 3 και 20 για το τέλος. Μαθαίος θα περάσει ο Δημάκης οριακά. Καπετανάκης Μαθαίος. Πάει προς τα μέσα Μαθαίος, θα δεχτεί το σπρώξιμο του Μαστορόπουλου και θα πάει στις βολές. Σιδέρης στη θέση του Δημάκη. Σιδέρης στη θέση του Δημάκη. Μέσα πρώτη βολή από τον Μαθαίο, ο οποίος έχει πετύχει τους μοναδικούς πόντους της ομάδας του στο 4ο δεκάλεπτο, οι οποίοι είναι 3. Και θα μείνει έτσι. Λιράκης. Ο Βρούτσης θα πάρει το τρίποντο, δεν θα καταφέρει. Γεωργόπουλος μάζεψε. Η μπάλα από τον Πεπονή εκτός. 4 δευτερόλεπτα έχουν ακόμα για να περάσουν το κέντρο οι Hoopers. Καπετανάκης Γεωργόπουλος Μαθαίος θα πετάξει την μπάλα. Μιστακίδης θα πιάσει, θα αφήσει τον Καπετανάκη, ο οποίος θα κερδίσει φάουλ. Δεν θα βάλει όμως το καλάθι, θα πάει στις βολές. Θα παραμείνει το 60-50. Ωραία ο Σιδέρης. Γεωργόπουλος θα περάσει, θα κάνει βήματα, θα μεταφέρει την μπάλα. Ο Βρούτσης θα βάλει το καλάθι. 60-52. 2 λεπτά ακόμα. Περνάει ο Μαθαίος γρήγορα το κέντρο. Δημάκης μπήκε πάλι στον Καπετανάκη.
θα βγάλει στο Μισακίδη, πάλι ο Μαθαίος για να πρώτο κοντά κλέψει. Θέλεις να δει το σιδέρι, κλέβει ο Βρούτσης. Θεωρόπουλος. Γιαννακός για τρεις μέσα. 1,5 λεπτό ακόμα, μειώνουν στους 5 πόντους οι Draft Fathers. Θέλουν μια καθαρή άμυνα, οι Hoopers έχουν πετύχει μόλις 4 πόντους. 25 στην προηγούμενη, 4 σε αυτή την περίοδο. Μαθαίος θα κερδίσει φάλο Σιδέρης τώρα. Θα πάει στις βολές. Και η δεύτερη αλλαγή τώρα, ο Κατσάφαρος θα μπει στη θέση του Σιδέρη. Θα μπει για να πιέσει τον Μαστορόπουλο. Γιαννακός για τρεις, ο Πεπονής άστοχος. Γιαννακός μαζεύει, σηκώνει για δύο. Σκοράει. Μπίθας μέσα. Στη θέση του Κατσάφαρου και ο Σιδέρης προς του Καπετανάκη. Κατσάφαρος μπήκε για την άμυνα, η άμυνα δεν βγήκε. Περνάει ο Μαθαίος, θα κινηθεί και από τον δεύτερο. Θα δώσει στο Γεωργόπουλο, γυρίζει η μπάλα. 62-57, 48 δευτερόλεπτα. Κρατάει ο Μαθαίος, θα βρει το Σιδέρι. Θα γίνει το λάθος, κλέβει ο Γιαννακός. 34 δευτερόλεπτα, θα βρει τον Πεπονή, ο οποίος θα τελειώσει με αριστερό lay-up. 30 δευτερόλεπτα. Φάουλ ο Μαστοράκης στον Πίθα, θα το στείλει στις βολές. 27 δευτερόλεπτα απομένουν για τους Draft Fathers. Έχουν μειώσει τους 3, 62-59. Πέμπτο φάλο Μαστορόπουλος, μέσα ο Χριστόφορος. Άστο και πρώτη βολή από τον Πίθα. Σιδέρης θα περάσει εκτός, θα μπει στη θέση του ο Καπετανάκης για την άμυνα προφανώς. Δεύτερη βολή για τον Πίθα, σημαντική αυτή. Άστοχη, rebound ο Βρούτσης, θα δώσει το Σκληράκι. 23 δευτερόλεπτα. Περνάει ο Σκληράκης, δεν σκοράρει. Μαζεύει ο Γιωργόπουλος, θα του κάνει φάουλ ο Σκληράκης. Βιάστηκε ο γκάρ των Draft Fathers νομίζω. Θα μπορούσαν να πάνε σε μια πιο μεγάλη επίθεση. Δύσκολα τα πράγματα τώρα. 15-2 στις 2. Περνάει ο Γιαννακός.
6 δευτερόλεπτα ολοκλήρωσε και κέρδισε το φάουλ ο Γιαννακός. 64-59 το σκορ. Δευτερόλεπτα δούμε τι θα κάνουν στις βολές, θα πάνε την πρώτη. Δύο στις δύο. 64-61. Time out και επιστρέφουμε. Λοιπόν, επιστρέφουμε για τα τελευταία 9 δευτερόλεπτα. Θεωρητικά, με το που θα μπει η μπάλα στο παρκέ, οι draft fathers θα κάνουν γρήγορο φάουλ. Θα δούμε ποιος θα πάρει την μπάλα. Θα φτάσει στο Ματέο. Ο Βλαχοφανάς θα κάνει γρήγορα το φάουλ. Καπετανάκης πάλι στο Masters του Μπίθα. 7,9, πέρασε 1,2 δευτερόλεπτα. Θα βάλει την πρώτη βολή ο Ματέος. Μέσα και η δεύτερη. Επονής. Για να ακούσει για τρεις θα στοχίσει. Μαζεύει ο Καπετανάκης για τρεις τώρα. Ο Πεπονής μας στην μπάλα θα σκοράρει. Θα λήξει όμως το παιχνίδι. Νίκη λοιπόν για τους Hoopers 66-64. Καλό βράδυ από το Μενίδη.